Ένα διαφορετικό κάλεσμα, αυτό τη συμμετοχή στο camp τους, απευθύνουν σε αγόρια και κορίτσια οι Αμαζόνες της Αλεξανδρούπολης. Η προπόνηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόγραμμα εντός και εκτός γυμναστηρίου με θεωρητικό και φυσικά πρακτικό σκέλος. Το βόλεϊ camp του συλλόγου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε τελειώσει φέτος, κάνουμε το δεύτερο volleyball camp των Αμαζόνων. Και έχουμε τελειώσει ήδη την πρώτη περίοδο που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Από Δευτέρα, από τις 10 έως τις 14 μέχρι την Παρασκευή, θα διεξαχθεί η δεύτερη περίοδος του camp για κορίτσια και για αγόρια, όποια παιδιά θέλουν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο περιέχει διάφορες δραστηριότητες με κύριο θέμα το βόλεϊ. Ξεκινάμε από προπόνηση μέσα στο κλειστό γυμναστήριο. Συνεχίζουμε στον πλατανότοπο όπου κάνουμε δραστηριότητες μέσα στο φυσικό περιβάλλον του πλατανότοπου. Θεωρητικό κομμάτι στην αίθουσα προβολής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και στη συνέχεια στο χάραμα για beach volley και θάλασσα. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο τα παιδιά μπορούν να το παρακολουθήσουν από το πρωί έως το μεσημέρι και να ευχαριστηθούν, να χαρούν, να διασκεδάσουν και να μάθουν μέσα από το άθλημα το οποίο υπηρετούμε. Το βόλεϊ αποτελεί την αιχμή του δόρατος του Camp των Αμαζόνων, ωστόσο το πρόγραμμά του στοχεύει και στη γενικότερη αθλητική παιδεία, προάγοντας το ιδανικό του νους υγιής εν σώματι υγιή. Ο σύλλογος συνεχίζει το Camp του με τον προπονητικό του υπεύθυνο να καλεί αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το βόλεϊ και μέσω αυτού να μάθουν και να μοιηθούν στον αθλητισμό. Όσα παιδιά ενδιαφέρονται για να έχουν μια αθλητική δραστηριότητα αυτή την εποχή και ιδίως για παιδιά τα οποία τους ενδιαφέρει να μάθουν σχετικά περισσότερα πράγματα σχετικά με το βόλεϊ. Όλο το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο βόλεϊ και στον αθλητισμό και σε αθλητικές δραστηριότητες και έτσι μπορούν για 5 μέρες όλο το πρωινό τα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικές, μαθησιακές, τις οποίες κεντρικό θέμα, όπως είπαμε, έχουμε το βόλεϊ.